Οι βετεράνοι του ίντερνετ, αλλά όχι μόνο, μιας και η μαλακία πεθαίνει τελευταία, θα θυμάστε αυτά τα μηνύματα που κυκλοφορούσαν σε κάποια φάση που λέγανε άμα το προωθήσεις ή μάλλον αν δεν το προωθήσεις σε 10 άτομα από χού, θα πεθάνουν οι φίλοι σου, θα έρθει η μόρα πάνω από το κρεβάτι σου και θα πνιγείς με το σάλιο σου. Είμαστε στα 90s λοιπόν και αρχίζει να κυκλοφορεί ένα μήνυμα σε όλα τα chat rooms. Αν επικοινωνήσει μαζί σας ένας τύπος με το όνομα Slave Master, μην απαντήσετε, είναι ένας κατασυρωή δολοφόνος ο οποίος έχει σκοτώσει 56 γυναίκες τις οποίες γνωρίζει online. Στείλε αυτό το μήνυμα σε όλες τις γυναίκες στις επαφές σου. Οι περισσότεροι, αν το πετυχαίναμε και το διαβάζαμε, το πολύ να εκπνέαμε λίγο παραπάνω από τη μύτη μας, να πατάγαμε χ, να το κλείναμε και να συνεχίζαμε τη μέρα μας. Μπούρδες εξάλλου. Αλλά όχι αυτή τη φορά. Όχι. Αυτή τη φορά ήταν αλήθεια. Είστε έτοιμοι παρέα και σήμερα να χάσουμε την πίστη μας στην ανθρωπότητα? Ξεκινάμε. Αυτή είναι η ιστορία του πρώτου κατασυρωή δολοφόνου του ίντερνετ. Ο John Edward Robinson γεννήθηκε στις 27 Δεκέμβρη του 1943 στο Illinois, Αμερική που αλλού. Δεν θα το πιστέψετε, αλλά είχε αλκοολικό πατέρα και μία έτσι πολύ δυναμική αυστηρή μητέρα. Όλοι σε αυτό το κανάλι ξέρουμε ότι είναι κυριολεκτικά η συνταγή. Και πάνω από αυτό ήταν και το μεσαίο παιδί με 4 αδέρφια. Είμαι σίγουρη αυτό το τελευταίο είναι το πρόβλημα. Τα μεσαία παιδιά σας αγαπώ, σας εκτιμώ, αλλά σας φοβάμαι και λίγο. Όταν ήταν παιδάκι, κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει σε τι θα εξελιχθεί, μιας και ήταν ένας εξαιρετικός πρόσκοπος. Να το πω, θα το πω. Δεν εμπιστεύομαι τους προσκόπους. Δεν ξέρω γιατί, δεν μου εμπνέεται εμπιστοσύνη. Κάθε φορά που κάποιος μου λέει ότι κάποιος είναι πρόσκοπος, τον βάζω στο ραντάρ μου κατευθείαν. Η λογική μου, σιδερένια. Γιατί να εμπιστευτώ ένα 8χρονο παιδί που στο άκυρο μια μέρα ξύπνησε και είπε, γιατί δεν πάω να μάθω να δένω δεν ξέρω κι εγώ πόσους διαφορετικούς κόμπους και να επιβιώνω στην άγρια φύση? Για κάτι προετοιμάζεται. Αν θες να σε εμπιστευτώ, σταμάτα να προσπαθείς να καταλάβεις πού είναι ο βοράς από το που βρίσκεται η μούχλα πάνω στα δέντρα και πήγαινε παίξε PlayStation σε κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Χωρίς όνειρα και ελπίδες. Ο συγκεκριμένος ύπουλος πρόσκοπος ήταν τόσο καλός που τον στείλανε με τους υπόλοιπους ύπουλους προσκόπους να τραγουδήσουν στην Βασίλισσα Ελισάβετ. Γιατί όπως όλοι ξέρουμε, η Ελισάβετ μεγαλύτερη χαρά δεν είχε από το να ελέγχει αν 8χρονα παιδάκια που έχουν μάθει να επιβιώνουν στην αγραία φύση μπορούν να τους πούνε και ένα τραγούδι. Όταν ήταν 17, το παλικάρι μας αποφάσισε να πάει στο πανεπιστήμιο και αυτό πήγε εξαιρετικά καλά, μιας και μετά από 2 χρόνια τα παράτησε, αλλά είχε σχέδιο. Από ό,τι φαίνεται, γενικότερα τα 2 χρόνια στο πανεπιστήμιο δεν πήγαν χαμένα, γιατί μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια πρόλαβε το παλικάρι μας να βγάλει συμπέρασμα ότι όλη αυτή η χαρτούρα και πτυχία και μπλα είναι όλα βλακίες και δεν χρειάζονται. Όπως είχε πει και ένα μοντέλο της Victoria's Secret, με αρκετή αυτοπεποίθηση μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Γι' αυτό λοιπόν έφτιαξε πλαστά χαρτιά και άρχισε να δουλεύει ως χειρούργος σε ένα παιδικό νοσοκομείο. Go big or go home. Αν ποτέ κανείς σας πει ότι έχετε κάνει λίγο πιο όμορφο το βιογραφικό σας, στείλτε αυτό το βίντεο και γράψτε τους από κάτω τα πράγματα θα μπορούσαν πάντα να είναι χειρότερα. Χωρίς να ξεκαθαρίσετε όμως αν μιλάτε για τους φόνους που θα συνεχίσουν σε αυτό το βίντεο ή για το γεγονός ότι θα μπορούσατε να συστήνετε ως αστροναύτες. Όπως καταλαβαίνετε, τον απέλυσαν σχετικά γρήγορα, μιας και πάρα πολύ γρήγορα φάνηκε ότι το να είσαι χειρούργος εν τέλει μπορεί και να θέλει πτυχίο και ο τύπος δεν είχε ιδέα τι κάνει. Οπότε πήγε και τον προσέβαλαν σαν ρε παιδί μου μηχανικό X-ray σε ένα γιατρείο. Κάπου εδώ είναι που παντρεύτηκε και τη γυναίκα του, την οποία τη λέγανε Νάνση, αλλά η γυναίκα του γενικότερα δεν θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο σε αυτό το βίντεο, γιατί υπάρχει σε όλη του τη ζωή, στο background, την απατάει συνεχόμενα, αυτή του κάνει παιδιά και απλά σε κάποια φάση, ξέρω εγώ, παίρνει διαζύγιο. Αλλά αυτό, κυριολεκτικά δεν ξανααναφέρεται ποτέ. Αλλά ναι, παντρεύτηκε. Ψέματα, αναφέρεται άλλη μια φορά. Αλλά παντρεύτηκε. Και βρήκε δουλειά ως μηχανικός X-ray λοιπόν. Γιατί πόσο δύσκολο μπορεί να είναι? Λες στον κόσμο, μην αγχώνεστε, δεν είναι επικίνδυνο. Πας 3 δωμάτια πιο πέρα και πατάς το κουμπάκι. Και όσο η γυναίκα του ήταν σπίτι, ο φίλος μας έβγαινε σε μπαρ και γνώριζε άλλες γυναίκες. Γιατί κρίμα είναι να απογοητευτεί μόνο μία. Ταυτόχρονα έκλεβε και λεφτά από το αφεντικό του. Γιατί οι εξαιρετικοί άνθρωποι είναι εξαιρετικοί προς όλους. Μέσα στους πρώτους 6 μήνες δουλειάς έκλεψε από το αφεντικό του 33 χιλιάρικα. Και 33 χιλιάρικα με τα παλιά στάνταρ, έτσι. Αγόραζες κανένα σπίτι, ένα σπίτι, πολλαπλά φαντάζομαι. Αλλά αγόραζες σίγουρα ένα σπίτι. Πλέον αγοράζεις και καμιά τουαλέτα σε μια σοφίτα με 3 αράχνες δώρο. Σαν να μην έφτανε αυτό, το παλικάρι μας την έπεφτε και σε ό,τι είχε παλμό εκεί πέρα. Και στο προσωπικό, στην εταιρεία που δούλευε, και στις πελάτησες. Και πάρα πολύ συχνά έκανε και πράγματα μέσα στο γιατρείο. Και γι' αυτά, γιατί όχι, περηφανευόταν στον 15χρονο γιο του αφεντικού. Παραδόξως, κατάφερε να κρατήσει αυτή τη δουλειά για 2 χρόνια. Δεν ξέρω πώς, αλλά υποπτεύομαι πως φταίει το γεγονός ότι τα Playboy περιοδικά δεν ήταν τόσο προσβάσιμα τότε. Και το 15χρονο, μάλλον, εκτιμούσε πάρα πολύ αυτές τις ιστορίες. Αλλά σε κάποια φάση, αναπόφευκτα, η αστυνομία του χτύπησε την πόρτα, γιατί έκλεψε μονοκοπανιά, ένα ποσό το οποίο στα σημερινά χρήματα θα ήταν κοντά στα 250 χιλιάρικα. Και ξεκινάει η παράνοια, γιατί κάπως
δεν πήγε φυλακή. Και όχι απλά δεν πήγε φυλακή, απλά κατάφερε να φύγει και κάπως έπιασε ξανά δουλειά και τον ξαναπιάσανε να κλέβει λεφτά και ξαναήρθε η αστυνομία και ξανά δεν μπήκε φυλακή. Κάνουμε fast forward στο 1971 και η γυναίκα του αυτή τη στιγμή είναι τρίτη φορά έγκυος και αυτή τη φορά με δίδυμα. Γιατί από ό,τι φαίνεται οι άντρες σταλμένοι από το σατανά έχουν ατελείωτη την μπαταρία στο σεξ. Πείτε μου ό,τι θέλετε, αλλά το να πατάς τη γυναίκα σου με ό,τι κινείται και έχει παλμό και δεν έχει καλή κρίση και να την αφήνεις έγκυα τρεις φορές, είναι εντυπωσιακό τουλάχιστον. Είναι πάντα περίεργο να βλέπεις άνθρωπο να φέρεται μόνιμα σαν γάτα που έχει περίοδο την άνοιξη. Είναι λίγο στενάχωρο τρόπο που το σκέφτομαι. Κοπλιμέντο για τη γάτα απ' την άλλη. Όλα είναι θέμα οπτικής γωνίας. Το 1971 λοιπόν το παλικάρι μας λέει, αφού δεν μπορώ να κλέβω από τους εργοδότες μου, η λύση είναι πάρα πολύ απλή, θα γίνω εγώ ο εργοδότης μου. Ξεκίνησε λοιπόν να ψάχνει πελάτες για να συμβουλεύει για τα οικονομικά τους. Ο άνθρωπος που είχε μπλεξίματα με την αστυνομία δύο φορές για οικονομικά άλλων εταιριών. Ναι. Τον προσέλαβε πάλι ένα γιατρείο, αλλά ούτε εκεί άντεξε πάρα πολύ, μιας και γρήγορα κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά, γιατί του ζήτησε πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς σχεδόν κατευθείαν. Για μερικά χρόνια κάπως καταφέρνει να τα βγάζει πέρα χωρίς μεγάλους μπελάδες και χωρίς να μπαίνει στο ραντάρ της αστυνομίας. Αλλά το 1975 η αστυνομία πάλι τον πιάνει, γιατί προσπαθούσε να πλαστοποιήσει κάποιες υπογραφές και μαντέψατε καλά, άλλοι προσπαθούσε να κλέψει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων. Σε αυτό το σημείο είναι ασφαλές να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι ο άνθρωπος ήταν πρόθυμος να κάνει οτιδήποτε χρειαστεί για να βγάλει χρήματα, εκτός από το να πάει να δουλέψει. Μα να μην ηρεμεί ο άνθρωπος. Φίλε μου, ήταν το 1975 και ήσουν ένας λευκός άντρας. Δεν χρειαζόταν να κάνεις όλη αυτή τη φάση. Ήταν πιο εύκολο. Τον πιάνουν λοιπόν, αλλά πάλι κάπως ξεφεύγει από τη φυλακή και τελικά πρέπει να πληρώσει απλά ένα τεράστιο πρόστιμο και για τρία χρόνια να μην έχει άλλους μπελάδες. Τι κάνει λοιπόν ο Μπρόμας? Μετακομίζει σε μία νέα γειτονιά και ξεκινάει πάλι τα δικά του. Χαρισματικός και γεμάτος αυτοπεποίθηση, αρχίζει και χώνεται πάλι στις δουλειές της πόλης εκεί πέρα, αρχίζει και συμμετέχει σε διάφορες δραστηριότητες. Έχει παιδιά που πάνε σχολείο, συμμετέχει σε εκείνο το community. Συνεχίζει να κάνει πλαστές υπογραφές, στέλνει πλαστά γράμματα, μπαίνει κάπως πίσω στον κόσμο του business, ρε παιδί μου. Και τελικά καταφέρνει και φτιάχνει ένα event στο οποίο έρχονται και του δίνουν ένα βραβείο ο άντρας της χρονιάς. Αυτή η υπόθεση με προβληματίζει λίγο, γιατί βλέπουμε ότι τον έπιασαν αρκετές φορές και βλέπουμε γενικά ότι ό,τι πάει να κάνει τον πιάνουνε. Οπότε δεν είναι και ο πιο έξυπνος άνθρωπος που κυκλοφορεί εκεί έξω. Αλλά ταυτόχρονα αυτός ο όχι πιο έξυπνος άνθρωπος που κυκλοφορεί εκεί έξω κατάφερε να κάνει αυτό. Οπότε, πόσο bulletproof είναι το σύστημα? Περνάνε λοιπόν τα χρόνια, κάπως καταφέρνει να μην τον πιάσουνε, αρνούμε να πιστέψω ότι καταφέρνει να μην κλέβει, υποθέτω πως απλά κλέβει και δεν τον πιάνουνε, και ερχόμαστε στο Μάρτιο του 1979 που τελειώνει το probation, δηλαδή τελειώνει η παρακολούθησή του που δεν έπρεπε και καλά να κάνει τίποτα παράνομο ή μάλλον να τον πιάσουνε να κάνει τίποτα παράνομο, και αμέσως πιάνει μια καινούργια δουλειά, τα φτιάχνει με τη γραμματέα και αρχίζει να κλέβει πάρα πολλά λεφτά από τον εργοδότη του. Εννοείται πως τον πιάνουν ένα χρόνο αργότερα, τον επιστρέφουν πίσω και λένε: «Οκ, φίλε, δεν καταλαβαίνεις. Αυτή τη φορά θα πληρώσεις ένα τεράστιο πρόστιμο και θα πας και 2 μήνες φυλακή». Πάει λοιπόν 2 μήνες φυλακή, βγαίνει από τη φυλακή και έχει αυτό το τεράστιο πρόστιμο να πληρώσει, αλλά δεν έχει λεφτά. Οπότε μαντέψτε τι κάνει. Είχε έναν φίλο, ο οποίος φίλος είχε μια γυναίκα που ήταν πάρα πολύ άρρωστη και έπρεπε κάπως άμεσα να βγάλει πολλά χρήματα, γιατί διαφορετικά η γυναίκα του θα πέθαινε. Δηλαδή χρειαζόταν πολλά χρήματα για τη θεραπεία της γυναίκας του και είχε μόνο 25 χιλιάρικα στην άκρη. Ο δικός μας λοιπόν τον πλησιάζει και του λέει: «Λοιπόν, εμπιστέψου εμένα, θα μου δώσει εμένα αυτά τα λεφτά, εγώ θα τα επενδύσω και θα έχουμε γρήγορη επιστροφή χρημάτων και θα καλύψουμε τα έξοδα της γυναίκας σου». Τα πήρε και γεια σας. Με αυτά τα λεφτά ξεκινάει μια καινούργια εταιρεία συμβουλευτικής και δεν θα μαντέψετε ποτέ που πάει αυτό. Αρχίζει να κάνει γύρες στη γειτονιά του και αρχίζει να συμβουλεύει τις γυναίκες των γειτόνων τους να απατήσουν τους άντρες τους με αυτόν. Λαγουδάκι της Ντούρασελ, πραγματικά. Τον φαντάζομαι να πηγαίνει από πόρτα σε πόρτα, να χτυπάει και να κάνει καλησπέρα. Έχω μια προσφορά. Ουσιαστικά η εικόνα του εκείνη την εποχή και αυτό που τον βοηθούσε είναι ότι ο κόσμος τον ήξερε ως έναν ήρεμο οικογενειάρχη ο οποίος πάει η εκκλησία κάθε Κυριακή και στην πραγματικότητα χτύπαγε τις πόρτες των οικογενειών και έλεγε στις γυναίκες ότι εγώ είμαι ένας επικεφαλής ενός club BDSM και άμα θέλετε, ξέρω εγώ, να έρθει μαζί μου και θα περάσουμε πολύ ωραία κλπ.
Μία μικρή παύση για να σας πω για τον χορηγό του σημερινού βίντεο, το NordVPN. Είμαι σίγουρη οι περισσότεροι θα έχετε δει διαφήμιση ξανά της NordVPN κάπου αλλού στο ίντερνετ και θα ξέρετε τι είναι, αλλά για όσους δεν ξέρετε, ουσιαστικά είναι μία εταιρεία VPN, που το VPN τι κάνει, κρύβει τα προσωπικά σου data online, ή μπορεί, ας πούμε, άμα εσύ είσαι στην Ελλάδα αλλά θέλεις να δεις, για παράδειγμα, μία ταινία που παίζει μόνο στην Ιταλία, μπορείς να αλλάξεις την τοποθεσία σου και θα φαίνεται ότι μπαίνεις στο ίντερνετ από την Ιταλία. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορώ να το περιγράψω. Μην με κοροϊδεύετε εσείς που ασχολείστε με tech, σας βλέπω. Με το link που έχω από κάτω στην περιγραφή μπορείτε να πάτε να το πατήσετε και ουσιαστικά σας δίνει 4 μήνες έξτρα δωρεάν αν επιλέξετε μία συνδρομή 2 χρόνων. Δεν χάνετε κυριολεκτικά τίποτα με το να δοκιμάσετε, γιατί έχουν επιστροφή χρημάτων για 30 ημέρες. Δηλαδή, αν πάρεις τη συνδρομή και μέσα σε 30 μέρες δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτά που σου προσφέρει το NordVPN, μπορείς να ακυρώσεις τη συνδρομή σου και θα πάρεις όλα τα λεφτά σου πίσω. Λέτε, εγώ δεν είχα ιδέα πόσο σημαντική είναι η προστασία online μέχρι που ήρθα Λονδίνο. Ήξερα για την προστασία online και ότι μπορούν να σου κλέψουν τα δεδομένα, αλλά λέω εντάξει, δεν συμβαίνει αυτό ποτέ και σιγά μη σου συμβεί, και άμα σου συμβεί, είσαι απλά απίστευτα άτυχος. Ήρθε εδώ και έμαθα. Και το θέμα είναι ότι όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο creative γίνεται ο κόσμος. Και ενώ εγώ ως άνθρωπος είμαι πάρα πολύ υπέρ της δημιουργικότητας, θα μ' άρεσε να δω αυτούς τους ανθρώπους να εκφράζουν κάπως αλλιώς τις καλλιτεχνικές τους ανησυχίες από το να προσπαθούν να κλέψουν κόσμο. Η μηνιαία συνδρομή κοστίζει όσο 2 κούπες καφέ και πιστεύω πως είναι μια καλή τιμή για την ψυχική ηρεμία και γαλήνη σου και να ξέρεις ότι όλα τα στοιχεία σου είναι προστατευμένα. Αν σας ενδιαφέρει, υπενθυμίζω κάτω στην περιγραφή υπάρχει ένα link το οποίο σας χαρίζει 4 μήνες έξτρα με μια συνδρομή 2 χρόνων. Κάπου εδώ λοιπόν, αφού δεν έχει πολλές επιτυχίες με το club BDSM και τις γυναίκες, ή τουλάχιστον πιστεύουμε ότι δεν έχει πολλές επιτυχίες, γιατί πιστεύω όσες είπαν ναι, δεν θα το παραδεχόντουσαν ποτέ, αλλά αποφασίζει ο Γιαννάκης να το πάει ένα τσικ πιο πέρα, γιατί γνωρίζει μία 19χρονη. Της λέει λοιπόν, θα σε προσλάβω στην εταιρεία μου και θα σε στείλω για εκπαίδευση. Λέει αυτή τέλεια. Ανακοινώνει στους γονείς της ότι πάει, δουλεύει σε μια καινούρια φοβερή εταιρεία και δουλεύει με έναν φοβερό businessman και αυτός ο businessman θα την πάει τώρα στο αεροδρόμιο και θα τη στείλει για εκπαίδευση, ξέρω εγώ, για ένα μήνα κάπου σε κάποια άλλη χώρα. Ο τύπος έρχεται, την παίρνει από το σπίτι της με το αμάξι του, χωρίς να τον βλέπουν οι γονείς της και δεν την ξαναείδε ποτέ κανείς. Ο πατέρας της κοπέλας είπε να μιλήσει με τον Γιαννάκη, αλλά ο Γιαννάκης του είπε: δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς, δεν ξέρω αυτή την κοπέλα, δεν έχουμε γνωριστεί ποτέ. Λίγες μέρες αργότερα, οι γονείς αρχίζουν να λαμβάνουν γράμματα, τα οποία δεν είναι γραμμένα στο χέρι, είναι σε typewriter, παιδί μου. Στα οποία γράμματα η κόρη λέει ότι είμαι καλά, μην ανησυχείτε, αποφάσισα να φύγω σε άλλη χώρα και να ξεκινήσω μια καινούργια ζωή και μην με ψάχνετε κλπ. Κλπ. Οι γονείς προφανώς πήγανε στην αστυνομία, αλλά η αστυνομία άρχισε να το ερευνεί ως η κοπέλα το έσκασε, ρε παιδί μου, και απλά δεν θέλει να έχει επαφή με τους γονείς της. Και δεν το ψάχνουν περιττέρω. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έγινε με αυτή την κοπέλα, μιας και το σώμα της δεν βρέθηκε ποτέ και αυτός δεν παραδέχτηκε ποτέ. Δεν ξέρουμε αν τη σκότωσε αυτός, δεν ξέρουμε αν την πήγε σε αυτό το club BDSM ως θύμα, δεν ξέρουμε αν πήγε γνωρίζοντας που πάει και απλά έγινε κάποιο ατύχημα. Πρέπει να υπάρχει συνένεση, αλλά φαντάζομαι πως το συγκεκριμένο τύπο δεν νομίζω να τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η συνένεση. Το καλοκαίρι του 1984 αποφασίζει όντως να γίνει ένας μεγάλος businessman και νοικιάζει ένα κτίριο το οποίο και μετατρέπει σε, ας το πούμε, νυχτερινό κλαμπ. Δεν ξέρω ποια είναι η πολιτικά correct λέξη για να περιγράψω ένα τέτοιο μέρος. Κάπου εκεί τον Γιαννάκη τον πλησιάζει ο αδερφός του και του γκρινιάζει ότι εδώ και καιρό με τη γυναίκα του προσπαθούν να κάνουν ένα παιδάκι και δεν τα καταφέρουν με τίποτα και είναι πάρα πολύ δύσκολο να υιοθετήσουν. Ο Γιαννάκης του λέει: μην αγχώνεσαι, έχω εγώ γνωριμίες στον κόσμο της υιοθεσίας. Κάνει λοιπόν πλαστά χαρτιά ότι και καλά έχει ένα charity, έχει μια εταιρεία η οποία δεν κερδίζει τίποτα, ξέρω εγώ, για υιοθεσίες και αρχίζει να πηγαίνει σε μέρη που πηγαίνουν γυναίκες που είναι σε κακοποιητικές σχέσεις ή μητέρες που είναι μόνες τους με παιδιά και δεν έχουν κάπου να πάνε και αρχίζει και πηγαίνει εκεί πέρα για να βρει το επόμενο του θύμα και κατά προτίμηση με παιδάκι. Πολύ γρήγορα βρίσκει την 19χρονη Λίσα Στάση με την μικρή κόρη της Τίφανη. Και το ψέμα που της λέει είναι ότι είναι πάλι ένας businessman ο οποίος θέλει να την προσλάβει για να της δώσει μια καλύτερη, ξέρω εγώ, μια ευκαιρία για μια καλύτερη ζωή και να μπορεί να έχει έναν τρόπο να συντηρεί τον εαυτό της και το παιδί της. Μετά τα πράγματα φαίνονται λίγο μπουρδουκλωμένα, αν και όχι τόσο πολύ να σας πω την αλήθεια, γιατί σε κάποια φάση η Λίσα παίρνει τηλέφωνο την μητέρα του πατέρα της κόρης της και λέει ότι είναι εδώ κάτι άντρες και προσπαθούν να με κάνουν να υπογράψω κάτι χαρτιά. Και αυτή η γυναίκα αργότερα μίλησε στην αστυνομία και είπε ότι εγώ της είπα μην υπογράψεις τίποτα και την άκουσα να λέει «Α, έρχονται» και να κλείνει το τηλέφωνο. Υπάρχει κάτι ύπουλο εδώ, να σας πω την αλήθεια. Εγώ δεν πολύ εμπιστεύομαι την πεθερά, την μητέρα του πατέρα του παιδιού, γιατί αν
είσαι όντως, αν αγαπάς όντως αυτή την κοπέλα τόσο πολύ, γιατί η κοπέλα είναι σε θέση, γιατί είναι σε αυτή τη θέση τελεία, δηλαδή γιατί είναι σε ένα ίδρυμα μόνη της με ένα παιδί 19 χρονών, δηλαδή κάλεσε την σπίτι, ξέρω εγώ, βοήθησε την κάπως. Μου φαίνεται λίγο περίεργο, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία στο ότι ήθελε να την βάλει να υπογράψει όντως χαρτιά ο δικός μας ρε παιδί μου, και όντως εν τέλει κανείς δεν μπορούσε να τη βρει, κανείς δεν μπορούσε να μάθει τι έγινε τελικά με την κοπέλα. Η κοπέλα δηλώθηκε εξαφανισμένη από τους δικούς της και από τον κόσμο που δούλευε στο ίδρυμα που έμενε, αλλά η αστυνομία πάλι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα γιατί δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία. Ο δικός μας απλά είπε ότι η κοπέλα μάζεψε τα πράγματά της και σηκώθηκε και έφυγε για να δώσει μια καλύτερη ζωή, ξέρω εγώ, στον εαυτό της και στην κόρη της. Της έδωσε λεφτά και πήγε και έφυγε εκτός χώρας να πάει να δουλέψει κάπου αλλού. Λίγες μέρες αργότερα, εννοείται πως και οι γνωστοί αυτής της κοπέλας άρχισαν να λαμβάνουν γράμματα στα οποία κάποιος έγραφε ότι μην ανησυχείτε, μην με ψάχνετε, έφυγα για να δώσω μια καλύτερη ζωή, ξέρω εγώ, στο εξωτερικό κλπ. Αργότερα, εννοείται, μαθαίνουμε πως την σκότωσε και πήρε το παιδάκι, και αυτό το παιδάκι το έδωσε για υιοθεσία στον αδερφό του με πλαστά χαρτιά. Και πήρε και 5,5 χιλιάρικα από τον αδερφό και καλά για τα χαρτιά υιοθεσίας. Η αστυνομία αρχίζει και κάτι μυρίζεται, αρχίζει και ψάχνει γύρω-γύρω, αλλά δεν έχουν καθόλου αποδεικτικά για να τον δέσουν για τίποτα. Μόνο που κάπως τσακώνονται με έναν από τους συνεργάτες του που κλέβανε μαζί λεφτά. Ο συνεργάτης αρχίζει και καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από το απλά χρηματικό, ρε παιδί μου, και αρχίζει και συνεργάζεται με την αστυνομία και τους λέει όσα ξέρει, τα οποία ήταν βέβαια μόνο τα χρηματικά εγκλήματά του. Με την κατάθεση του συνεργάτη, λοιπόν, πλέον έχουν κάποια αποδεικτικά στοιχεία για να τον πάνε δικαστήριο, αλλά δεν έχουν αρκετά για να τον κρατήσουν μέσα μέχρι να πάει δικαστήριο. Οπότε, μέσα σε όλο αυτό πλέον μπλέκει και το FBI, γιατί είναι αρκετά ύπουλο, και φέρνουν μια γυναίκα η οποία δούλευε για το FBI, αλλά ξέρεις ήταν undercover, και πήγε να δουλέψει στο νυχτερινό κλαμπ του αυτή η κοπέλα. Όλο αυτό δεν κράτησε πάρα πολύ, γιατί η κοπέλα σε κάποια φάση δεν τα πήγε καλά με έναν πελάτη και ο Γιαννάκης ήρθε, ο ιδιοκτήτης, και της έβαλε ένα όπλο σε ένα σημείο το οποίο τα όπλα δεν ήταν φτιαγμένα για να μπαίνουν σε αυτά τα σημεία. Αφήστε τη φαντασία σας να δουλέψει. Και αφού η γυναίκα έκλαψε και παρακάλεσε για τη ζωή της και ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι δεν θα ξαναγίνει, έβγαλε το όπλο και πήγε στον αγώνα ποδοσφαίρου που είχε ο γιος του. Ψύχρεμος και αεράτος. Η γυναίκα τα σκάει με τη βοήθεια του FBI και κρύβεται. Ο Γιαννάκης δείχνει θράσος και προσλαμβάνει άνθρωπο να τη βρει. Το FBI αναγκάζεται να την αλλάξει πόλη. Σε περίπτωση που αυτή η υπόθεση δεν είναι ήδη το μεγαλύτερο παραλήρημα που έχετε ακούσει ποτέ, τον πάνε δικαστήριο, είναι να τον πάνε μέσα για 7 χρόνια, τον πάνε με την κατάθεση αυτής της κοπέλας της οποίας έβαλε το όπλο εκεί που δεν μπαίνουν όπλα, αλλά η κοπέλα είχε φοβηθεί τόσο πολύ που είπε ότι ξέρετε κάτι, εμένα δεν με ενδιαφέρει, εγώ δεν εμφανίζομαι στο δικαστήριο να καταθέσω ενάντια σε αυτόν τον άνθρωπο, και σύμφωνα με τους νόμους της Αμερικής κάπως τον γλιτώσανε πάλι, γιατί και καλά η κοπέλα που είπε ότι της το έκανε αυτό δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο, οπότε γι' αυτό το λόγο γλίτωσε πάλι 7 χρόνια φυλακή. Και αντί να πάει φυλακή, εμφανίζεται στο εξώφυλλο ενός τεράστιου περιοδικού που λένε όλοι να πάνε να επενδύσουν στη δική του εταιρεία. Όσα έγραφα αυτό το επεισόδιο, είχα συγχυστεί πάρα πολύ, γιατί λέω δεν γίνεται να ξεφεύγει έτσι από το σύστημα συνέχεια αυτός ο άνθρωπος. Αλλά εγώ πιστεύω πως ο Γιαννάκης είχε καταλάβει κάτι πολύ σημαντικό. Είχε καταλάβει ότι αυτός που έχει τα λεφτά είναι που κάνει τους κανόνες. Και εγώ πιστεύω ότι απλά τους είχε λαδώσει όλους γύρω του και προφανώς κανείς δεν θέλει να παραδεχτεί, αφού βγήκε όλη αυτή η υπόθεση στο φως, ξέρω εγώ, και έφτασε στο τέρμα. Κανείς δεν θέλει να πει ναι, οκ, okay, μας είχε λαδώσει όλους. Οπότε όλοι είναι σε φάση, δεν ξέρουμε πώς ξέρει από το σύστημα. Το 1987 επιτέλους τον πιάνει η αστυνομία και επιτέλους πάει φυλακή για κάποια χρόνια. Όχι για τους φόνους όμως, για τα οικονομικά εγκλήματα. Αρχικά πάει για 4 χρόνια και μετά νομίζω του προσθέτουν άλλα 2. Οπότε σύνολο κάθεται στη φυλακή 6 χρόνια. Όσο κάθεται στη φυλακή, αρχίζει και γίνεται κολλητάρια, ρε παιδί μου, και ξεκινάει ένα ρομάτζο με τη γυναίκα που ήταν υπεύθυνη για την βιβλιοθήκη. Και όσο είναι εκεί, αρχίζει και μαθαίνει σιγά σιγά, τόσο πάντων διαβάζει και αρχίζει και μαθαίνει για το ίντερνετ. Όταν ο Γιαννάκης βγαίνει από τη φυλακή, η γυναίκα αυτή με την οποία είχε ρομάτζο παρατάει τον άντρα της και αποφασίζει να πάει να ζήσει μαζί του. Και πάει να τον βρει και δεν την ξαναβλέπει ποτέ κανείς. Όταν ο πρώην άντρας της επικοινωνεί με τον Γιαννάκη, ο Γιαννάκης του λέει: δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάς, η τύψα μετακόμισε στην Αυστραλία. Και ρωτώ, πόσες γυναίκες που υπάρχουν γύρω από έναν άντρα
πρέπει ξαφνικά να εξαφανιστούν και να πάνε να ζήσουν στην Αυστραλία για να υποπτευτεί κάτι η αστυνομία. Είπε ο τύπος έχει κάποιο σοβαρό συμβόλαιο με τους εκπροσώπους του κράτους και δουλεύει ως ambassador της Αυστραλίας και πουλάει τη χώρα σε όποιον βλέπει, ή που συμβαίνει κάτι πάρα πολύ κακό. Fast forward στο 1994 λοιπόν, που ο Γιαννάκης πλέον είναι 50 χρονών. Δεν είχε και την πιο απλή ζωή, ο μεταβολισμός του πλέον δεν ήταν ο ίδιος, δεν είχε πολύ πρόσβαση σε κρέμες αντιγύρανσης του Hondo Center και το μισό του πρόσωπο είχε μείνει παράλυτο από τη μία πλευρά, λόγω μιας σειράς από εγκεφαλικά που είχε πάθει στην φυλακή. Οπότε ο Γιαννάκης δεν ήταν και στα καλύτερά του εμφανισιακά, να το πούμε έτσι. Αυτό δεν τον σταμάτησε όμως, μιας και ανακάλυψε το ίντερνετ και τα BDSM chat rooms. Πολύ γρήγορα βρίσκει το επόμενο του θύμα, λέγοντάς της ότι είναι ένας πετυχημένος businessman και μπορεί να έρθει να δουλέψει για αυτόν και να μείνει μαζί του. Οπότε η γυναίκα 49 χρονών παίρνει αυτήν και την κόρη της, μετακομίζουν να πάνε να τον βρούνε και δεν τους ξαναβλέπει κανείς. Το 1997 γνωρίζει μια νέα κοπέλα που είχε μεταναστεύσει από την Πολωνία και είχε έρθει να σπουδάσει. Πολύ γρήγορα η κοπέλα ενημερώνει τους δύο γονείς της, οι οποίοι ήταν καθηγητές πανεπιστημίου, ότι αποφασίζει να παρατήσει το πανεπιστήμιο και να πάει να δουλέψει για έναν πολύ πετυχημένο businessman. Αυτό που δεν λέει στους γονείς της είναι ότι υπογράφει και ένα συμβόλαιο αλλά 50 Shades of Grey, που αυτός καλά θα είναι ο αφέντης της και θα την κάνει ό,τι θέλει με τη σεξουαλική έννοια, αλλά θα έχει και πρόσβαση σε όλους τους λογαριασμούς της, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της. Είχε νομίζω 155 points το συμβόλαιο αυτό που υπέγραψε αυτή η κοπέλα και εννοείται πως κανείς ξανά δεν την είδε. Οι γονείς σε κλασικό fashion πλέον λαμβάνουν γράμματα από αυτή την κοπέλα που λένε ότι όλα είναι καλά, μην αγχώνεστε, έχω παντρευτεί, μην με ψάξετε, δεν θέλω να έχω καμία επαφή μαζί σας πλέον. Το τελευταίο του θύμα, ο Γιάννης επίσης το γνωρίζει στα chat rooms και είναι μια γυναίκα 47 χρονών, την οποία υποτίθεται προσλαμβάνει για να έρθει να προσέξει τον πατέρα του, που δεν είχε, αλλά υποτίθεται είχε, που ήταν σε ένα καροτσάκι ανωπηρικό. Και το σχέδιό τους ήταν αυτή η κοπέλα να προσέχει τον πατέρα, να κοιμάται με τον Γιαννάκη τα βράδια τη νύχτα και οι τρεις τους μαζί, μια χαρούμενη οικογένεια, να εξερευνήσουν τον κόσμο. Αυτό το παραμύθι της πούλησε. Η γυναίκα τα μαζεύει λοιπόν, ευτυχώς δίνει τις πληροφορίες του Γιαννάκη και το τηλέφωνο στη μητέρα της και σηκώνεται και μετακομίζει. Η μητέρα, αφού δεν ακούει καιρό από την κόρη της νέα, παίρνει στο τηλέφωνο που είχε αφήσει και το σηκώνει ο Γιαννάκης και ρωτάει το Γιαννάκη, «Μαγκά, η κόρη μου που είναι?» Της λέει αυτός, «Αυστραλία κι αυτή». Η μάνα είναι σε φάση κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά, αλλά οκ. Okay. Και αρχίζει κι αυτή και λαμβάνει κάτι γράμματα, που είναι πάλι σε typewriter και όχι γραμμένα στο χέρι. Και η μάνα καταλαβαίνει αμέσως ότι κάτι δεν πάει πάρα πολύ καλά και πάει στην αστυνομία. Η αστυνομία της λέει: «Πού ξέρετε, κυρία μου, ότι η κόρη σας έχει εξαφανιστεί και δεν είναι η κόρη σας που σας στέλνει αυτά τα γράμματα?» Και τους λέει η μάνα: «Η θεά, η κόρη μου είναι ανορθόγραφη. Και αυτά τα γράμματα δεν έχουν ορθογραφικά λάθη, οπότε αποκλείεται να είναι η κόρη μου». Η αστυνομία σε αυτό το σημείο είναι σε φάση: «Ξέρεις κάτι, είναι η 8η γυναίκα που εξαφανίζεται γύρω από αυτόν τον άντρα και πάει στην Αυστραλία, οπότε κάτι σίγουρα δεν πάει πάρα πολύ καλά». Οπότε αρχίζει και μπλέκει ξανά το FBI. Το πώς τον πιάσανε είναι απίστευτο. Άρχισαν να τον παρακολουθούν την δραστηριότητά του online. Προσπάθησε να φέρει πάλι μία γυναίκα σε ένα τρασπάνο ξενοδοχείο και η αστυνομία ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Το πρόβλημα ποιο ήταν? Η γυναίκα και καλά είχε συμφωνήσει σε BDSM νύχτα, οπότε ενώ η αστυνομία την άκουγε να ουρλιάζει γιατί της έκανε πολλά παραπάνω πράγματα από ό,τι είχε συμφωνήσει η κοπέλα, ρε παιδί μου, η αστυνομία δεν μπορούσε να κάνει κάτι γιατί θεωρητικά πάντα υπάρχει το ότι είχε συμφωνήσει, ρε παιδί μου, σε BDSM. Και από τη στιγμή που δεν τη σκοτώνει, δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είχε συμφωνήσει ακριβώς αυτά τα πράγματα και δεν μπορεί να του κάνει κάτι. Οπότε η αστυνομία, ενώ ήξερε ότι δίπλα βασανίζεται μία γυναίκα, δεν μπορούσε να κάνει κάτι γι' αυτό και έπρεπε να περιμένουν για να μην τον χάσουν και να έχουν solid, ρε παιδί μου, αποδεικτικά στοιχεία για να μπει φυλακή αυτός ο άνθρωπος. Οπότε η αστυνομία περιμένει κάποιες μέρες και τελικά αυτό που έγινε είναι ότι η γυναίκα δεν μπορούσε να πάει και να πει στην αστυνομία ότι «Α, με βίασε ή κάτι μου έκανε», αλλά της πήρε πάρα πολλά sex toys, της έκλεψε πάρα πολλά sex toys, τα οποία ήταν πολύ ακριβά sex toys, και πήγε και δήλωσε στην αστυνομία ότι την έκλεψε ο μπρο. Και έτσι πήγε στα χέρια της αστυνομίας. Επειδή έκλεψε sex toys που είχαν πολύ υψηλή αξία, η αστυνομία πήρε το δικαίωμα να ψάξει και μαζί με άλλα στοιχεία προφανώς, αλλά όλα αυτά πλέον αρκούσανε για να πάρουν χαρτί να ψάξουν το σπίτι του. Και όταν μπήκανε στο σπίτι του, στο υπόγειο βρήκανε δύο τεράστια πράγματα που βάζουν νερό, όχι φιάλες,
ελπίζω να καταλαβαίνετε, δεν θυμάμαι πώς λέγονται. Έχει κλείσει το κομμάτι του εγκεφάλου μου που αυτή τη στιγμή έχει πρόσβαση στα ελληνικά. Αλλά τέλος πάντων, δύο μεγάλα τέτοια πράγματα που είχαν πάρα πολλά χημικά μέσα και μέσα βρήκανε δύο σώματα σε αποσύνθεση και εννοείται αμέσως κατευθείαν πήγε στη φυλακή. Αργότερα, όταν ψάξανε και άλλα πράγματά του κλπ., βρήκανε άλλα τρία σώματα τα οποία είχε αποθηκεύσει σε storage room, δηλαδή είχε πάρει αποθήκες ουσιαστικά και είχε πάει εκεί πέρα τα σώματα. Κάνανε αυτοψία σε ό,τι είχε μείνει από τα σώματα των γυναικών και ανακάλυψαν ότι κάθε φορά τη σκότωνε με ακριβώς τον ίδιο τρόπο, δηλαδή με ένα σφυρί πίσω στο κεφάλι. Κάθε φορά που σκότωνε μια γυναίκα, πιο πριν φρόντιζε να βγάλει πολλά λεφτά στο όνομά της ή κάπως να πάρει πάρα πολλά χρήματα από το όνομά της, ή αν έπαιρνε, ας πούμε, κάποια χρήματα μηνιαία ή οτιδήποτε, αυτό συνέχιζε να τα παίρνει από τις τράπεζες με το όνομα αυτών των γυναικών και συνέχιζε να πλαστογραφεί τις υπογραφές τους ότι και καλά ζούνε. Ο Γιαννάκης προσπάθησε να αποφύγει τη θανατική ποινή πάση θυσία και εν μέρει τα κατάφερε. Το FBI βέβαια δεν τον άφησε να μην πάρει την θανατική ποινή επίσημα, τον πήγανε σε ένα state το οποίο έχει θανατική ποινή να δικαστεί, γιατί ξέρεις, διέπρεξε τα εγκλήματά του σε διάφορα σημεία της Αμερικής και όχι μόνο σε μία πόλη. Αλλά ναι, εν τέλει πήρε θανατική ποινή, αλλά ζει ακόμα, γιατί η θανατική ποινή υπάρχει μεν, αλλά δεν εκτελούν πλέον κόσμο. Είναι λίγο πιο πολύ για τα μάτια του κόσμου και πιο πολύ για το ότι δεν θα βγεις ποτέ από εδώ, ρε παιδί μου, και δεν έχεις δικαίωμα καν να προσπαθήσεις να βγεις από εδώ. Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία του John Edward Robinson, του πρώτου κατά σειρώη δολοφόνου του ίντερνετ. Ελπίζω να σας έμαθε κάτι, αν μη τι άλλο. Ελπίζω να προσέχετε στο ίντερνετ. Ελπίζω να προσέχετε με ποιον μιλάτε. Ελπίζω γενικά να προσέχετε και ελπίζω να κρύβετε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτά από μένα και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.